Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρεμβάσει στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης. Εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι πρέπει να αλλάξετε τίτλο στο νομοσχέδιο. Γιατί ούτε σε επιτάχυνση σκοπεύετε, ούτε σε αναβάθμιση της ποινικής δίκης, ούτε σε εξυγχρονισμό του πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Ο μόνος τίτλος ο οποίος θα άξιζε και θα τέριαζε σε αυτό το νομοσχέδιο είναι «Όπισθεν ολοταχώς», με υπότιτλο «Με περισσότερη φυλακή». Γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι το όραμά σας. Έτσι αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ, τον εξυγχρονισμό, να γεμίσετε ακόμα παραπάνω τις ήδη συνοστισμένες φυλακές της χώρας, τις φυλακές για τις οποίες η Ελλάδα καταδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και γίνονται αντικείμενο παρατηρήσεων και συστάσεων από ευρωπαϊκά όργανα και φορείς. Το όραμά σας είναι να φτιάξετε περισσότερες φυλακές, να έχουμε περισσότερους φυλακισμένους, να ποινικοποιήσετε κάθε κοινωνική διεκδίκηση, να απαντήσετε στο αίτημα της κοινωνίας για ασφάλεια, στο εύλογο αίτημα της κοινωνίας για ασφάλεια, αυτό που είχατε κάνει προεκλογικά σημαία σας. Να απαντήσετε λοιπόν σε αυτό το αίτημα με τον ποινικό λαϊκισμό και με την εμπέδωση του φόβου στην κοινωνία. Σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, λέγοντας ότι είναι ο παλαιότερος θεσμός και πολύ σημαντικός κλπ. Σωστά. Συμφωνούμε. Αλλά μιλάμε για το ίδιο Συμβούλιο που στις εκθέσεις του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός των σχετικά χαμηλών ποσοστών εγκληματικότητας και των πολύ μεγάλων ποινών φυλάκισης δείχνει σαφώς ότι ο υπερπληθυσμός των ελληνικών καταστημάτων κράτησης είναι κατά πρώτο λόγο αποτέλεσμα μιας πολύ αυστηρής ποινικής πολιτικής και νομοθεσίας. Αυτό λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Φαντάζομαι δε ότι θα χαρούν πολύ στο Συμβούλιο της Ευρώπης να μάθουν ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο λέγοντας «τέρμα στους δικαιωματιστές», αναφερόμενος σε όσους υπερασπίζονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και τη δίκαιη δίκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι νομίζω σαφές ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει η αντιεγκληματική πολιτική, δεν την αφορά. Και ήταν σαφές ήδη από τη στιγμή που η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής έφυγε από το φυσικό της χώρο, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και πήγε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι σαφές ότι η μόνη απάντηση που έχει η κυβέρνηση στην αύξηση της εγκληματικότητας ή κάθε φορά που μια υπόθεση, ένα έγκλημα επηρεάζει ιδιαίτερα την κοινωνία, την κοινή γνώμη, απαντάει μονοδιάστατα. Αλλαγή στον ποινικό κώδικα, αυστηροποίηση επί της ουσίας του ποινικού κώδικα. Και δεν είναι μόνο ότι με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια δικαίου. Αλλά αναρωτιέται κανείς πόσες ακόμα φορές πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Πόσες φορές θα αυξηθούν οι ποινές και θα γίνει πιο αυστηρός. Και πού θα φτάσει αυτό επιτέλους. Και αν τελικά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζεται το έγκλημα. Ποια ήταν τέλος πάντων, ποια είναι η δική σας η αποτίμηση, ποια ήταν η επίδραση όλων των προηγούμενων αλλαγών που έγιναν για τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Ακούσαμε στην ακρόαση των φορέων τους εκπροσώπους όλων των φορέων που συμμετείχαν, δικαστές, δικηγόρους, καθηγητές της νομικής σχολής, να επαναλαμβάνω ότι η αυστηροποίηση των ποινών, αυτός ο ποινικός λαϊκισμός που έχετε εισαγάγει ως φαινόμενο πολιτικής, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά ορισμένες φορές φέρνει και τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Η εγκληματικότητα σε πολλές περιπτώσεις αυξάνεται παρά την αυστηροποίηση, όπως έχουμε δει για παράδειγμα να συμβαίνει με τη βία στους αθλητικούς χώρους. Και μάλιστα επικαλέστηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα από άλλες χώρες, από χώρες της Ευρώπης. Όλους τους ακούσαμε να λένε ότι δεν νοείται τροποποίηση των ποινικών κωδίκων που αποτελούν θεμέλιο του νομικού μας συστήματος
χωρίς τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Και ακούσαμε την ίδια στιγμή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να μιλάει για δικηγόρους που νομοθετούν για τους πελάτες τους και για καθηγητάδες, προσβάλλοντας συλλήβδην ακαδημαϊκούς και το δικηγορικό σώμα. Και τον είδαμε να έρχεται σε αυτήν την αίθουσα και να απευθύνεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία προκλητικά και διχαστικά, έχοντας φτιάξει ήδη μια τερατώδη αφήγηση. Είτε είστε με το νομοσχέδιο, είτε είστε με την εγκληματικότητα. Αυτό μας λέει ο Υπουργός. Σοβαρά τώρα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, βουλευτές, καθηγητές της νομικής σχολής, δικηγόροι που απέχουν εξαιτίας του νομοσχεδίου, όλοι αυτοί είναι με την εγκληματικότητα. Πραγματικά αυτό υποστηρίζεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία? Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα οποία λέτε. Και πρέπει επιτέλους, όταν συζητάμε για τόσο σοβαρά ζητήματα, να είμαστε στοιχειωδώς σοβαροί. Η αντικλιματική πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολυεπίπεδη. Και το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της κοινωνικής πρόληψης. Μέτρα που αφορούν λοιπόν όλους τους πολίτες και στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή, στοχεύουν στην ικανοποίηση όλων των βασικών αναγκών αξιοπρεπούς διαβίωσης. Διατροφής, στέγης, εκπαίδευσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ασφάλειας, εργασίας και βέβαια στη συνέχεια μέτρα πιο στοχευμένα που αφορούν ευάλωτες ομάδες πολιτών. Και αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν τα λέω εγώ, ούτε λέω κάτι καινοφανές και πρωτότυπο. Αυτά τα λέει η ίδια η επιστήμη της κοινωνιολογίας, την οποία πολλές φορές έχετε απαξιώσει. Τα λέει η επιστήμη της εγκληματολογίας. Τα λένε οι αμέτρητες μελέτες για το έγκλημα που εξετάζουν στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία του εγκλήματος, τις αιτίες και τις συνθήκες που το γεννούν με στόχο την καταπολέμησή του. Και ρωτώ, ποια είναι τα μέτρα της κυβέρνησης σε επίπεδο κοινωνικής πρόληψης? Η ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα των πολιτών και με το μισθό να μην φτάνει για να βγει ο μήνας, με τον πληθωρισμό της απληστείας που εσχάτως τον ανακάλυψε ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εσχροκέρια και κερδοσκοπία στις πλάτες των καταναλωτών που διαμορφώνουν και ένα αίσθημα αδικίας σε βάρος της κοινωνίας, στεγαστική κρίση που δημιουργεί συνθήκες πρωτοφανούς ανασφάλειας ιδίως για τους νέους ανθρώπους, αγρότες σε απόγνωση λόγω του απαγορευτικού κόστους παραγωγής, αλλά μάλλον η κυβέρνηση περιορίστηκε να βλέπει τα τρακτέρ να περνούν έξω από τη Βουλή ως απλός παρατηρητής, την ώρα που ο Θεσσαλικός κάμπος είναι κατεστραμμένος και ακόμα δεν υπάρχει το παραμικρό σχέδιο για την ανασυγκρότηση και θωράκιση απέναντι σε επερχόμενες καταστροφές. Το δημόσιο σύστημα υγείας διαλυμένο, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς τραυματιοφορείς, χωρίς ασθενοφόρα, και απάντηση της κυβέρνησης τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Και τώρα βεβαίως το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα της κυβέρνησης, η πλήρης απαξίωση και του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, την οποία θα φέρετε σε λίγες μέρες. Αυτά είναι τα κατορθώματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο κοινωνικό πεδίο. Όσο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η κυβέρνηση φροντίζει και γι' αυτό. Για παράδειγμα, ετοιμάζει την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, της περίφημης μεταρρύθμισης για την ψυχική υγεία, μιας ακόμη αντιμεταρρύθμισης επί της ουσίας, που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, αφού ο στόχος για άλλη μια φορά είναι ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και φορέων πάρα πολύ σημαντικών και κρίσιμων για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση, για το ονοκανά, για το ΚΕΘΕΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα σοβαρό, συγκροτημένο, ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιεγκληματικής πολιτικής, η εφαρμογή του ποινικού νόμου, οι ποινές και εν τέλει η καταστολή αποτελούν το τελευταίο επίπεδο αυτού του σχεδιασμού.
Τα μέτρα δηλαδή που αφορούν αυτούς που ήδη έχουν διαπράξει εγκλήματα. Και γι' αυτόν τον λόγο η συμβολή τους στην πρόληψη είναι πολύ μικρή, αυτών των μέτρων δηλαδή, ή μπορεί να έχουν και αρνητική επίπτωση όσον αφορά την υποτροπή. Εσείς όμως, κύριε της κυβέρνησης, ασχολείστε αποκλειστικά και μόνο με αυτό το επίπεδο. Γιατί μόνο εκεί αισθάνεστε ότι έχετε την παντοκρατορία της ρύθμισης. Και μάλιστα σε μια εποχή που η διεθνή στάση είναι η συμμετοχική αντεγκλιματική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει ευρύτερες φορείς και δυνάμεις, όπως είναι η αυτοδιοίκηση, όπως είναι το τοπικό επίπεδο, εσείς και εκεί κάνετε βήματα πίσω ολοταχώς. Βεβαίως αυτό δεν μας προκαλεί κάποια πολύ μεγάλη εντύπωση. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, τέτοια μέρα, έγινε μια πολύ μεγάλη πολιτική και επικοινωνιακή προσπάθεια, έτσι ώστε να φιλοτεχνηθεί ένα υποτίθεται προοδευτικό προφίλ για τον κύριο Πρωθυπουργό και για την κυβέρνησή σας, με τις ψήφους βεβαίως της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Σήμερα θα έλεγα ότι επανέρχεστε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της δεξιάς. Και μπορεί επιτέλους και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος απήχε στην ψηφοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, να ψηφίσει σήμερα ασμένος το νομοσχέδιο της κυβέρνησής του, το οποίο πατάει πάνω στις ιδεολογικές ρίζες της παράταξής σας. Γιατί είναι λοιπόν ο Υφυπουργός, είπα, όχι Υπουργός, για τον Υφυπουργό, στον Υφυπουργό αναφερόμαι. Είναι λοιπόν η αυστηροποίηση της ποινικής νομοθεσίας, στην οποία καταφεύγεται εδώ και 5 χρόνια όλη αυτή η διαδικασία, η λογική, η κουλτούρα της αυστηροποίησης, συνιστά τελικά ποινικό λαϊκισμό? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Συνιστά ποινικό λαϊκισμό και κάτι ακόμα χειρότερο. Για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι μια υπερσυντηρητική, είναι μια ακροδεξιά πολιτική. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί μια πολιτική όταν δεν κάνεις απολύτως τίποτα, μάλλον το αντίθετο, για να βελτιώσεις τις κοινωνικές συνθήκες ή να περιορίσεις έτσι τις αιτίες που γεννούν το έγκλημα, αλλά στην εύλογη κραυγή αγωνίας της κοινωνίας για ασφάλεια ή μετά από ένα ιδεχθές έγκλημα που προκαλεί το κοινό αίσθημα, βεβαίως, η απάντηση είναι κι άλλες ποινές. Και άλλες φυλακές. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό εκτός από μια πολιτική που επιχειρεί να ποντάρει στο φτηνό λαϊκισμό και να ξυπνήσει, αν θέλετε, τα πιο συντηρητικά ένστικτα της κοινωνίας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις τοποθετήσεις του ο κύριος Υπουργός προσπάθησε ανεπιτυχώς, κατά τη γνώμη μου, να υποβαθμίσει το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Προσπαθεί τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη η κυβέρνηση, ολόκληρο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, να μας πείσουν ότι είναι κάποιοι κακοί εκεί έξω στο Ευρωκοινοβούλιο που ζήλεψαν τη δόξα της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη και επιτίθενται εν ώψη των ευρωεκλογών. Βέβαια, στους κακούς είναι και κάποιοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά αυτό δεν το συζητάμε και πολύ. Νομίζω όμως ότι δεν πείθεται κανέναν. Γιατί αυτό το ψήφισμα, αυτό το καταδικαστικό ψήφισμα που είναι πρωτοφανές για τη χώρα μας από τότε που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια μαύρη κοιλίδα που θα καταγραφεί και ιστορικά θα χρεωθεί στα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί το κράτος δικαίου παραβιάζεται ευθέως στην υπόθεση των υποκλοπών, του Predator και της ΕΥΠ που ελέγχεται από τον Πρωθυπουργό. Δεν θα ξεχάσουμε τη σπουδή του Πρωθυπουργού να πάρει την ΕΥΠ κάτω από τον έλεγχο του Μαξίμου και να ορίσει υπεύθυνο τον ανιψιώτη, τον κύριο Δημητριάδη. Δεν θα ξεχάσουμε τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, υπουργών της ίδιας της κυβέρνησής σας, γιατί βεβαίως το κράτος δικαίου παραβιάζεται όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τις ανεξάρτητες αρχές που κατοχυρώνονται από το ίδιο το Σύνταγμα
και κάνει προσωπικές επιθέσεις στους επικεφαλείς της, όπως έχει γίνει κατ' επανάληψη με τον κύριο Ράμο για την ΑΔΑΕ, γιατί το κράτος δικαίου βουλιάζει στα ανοιχτά της πύλου. Δεν θα παραβλέψουμε την έκθεση του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex που αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές καθυστέρησαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ανέπτυξαν ανεπαρκείς και ακατάλληλους πόρους, ενώ εκφράζει και τη λύπη του που δεν παρασχέθηκαν σχετικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές ως απάντηση στην έρευνα, αλλά αναμένεται να λάβει τα αποτελέσματα δύο εν εξελίξει εθνικών δικαστικών διαδικασιών, όπως και την έρευνα του συνηγόρου του πολίτη. Γιατί βεβαίως το κράτος δικαίου κινδυνεύει και παραβιάζεται όταν το ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο, όταν με ευθύνη της δικής σας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, βλέπουμε να διαδραματίζονται όλα αυτά τα απαράδεκτα που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Μια Εξεταστική Επιτροπή παροδία, από την οποία αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε, γιατί αρνούμαστε να γίνουμε συμμέτοχοι στη συγκάλυψη του εγκλήματος. Και σας ακούσαμε να λέτε από το βήμα εδώ της Ολομέλειας, τι καημό σας έχει πιάσει να μην γίνει δίκη των Τεμπών νωρίς. Και το λέτε γνωρίζοντας ότι την προηγούμενη ακριβώς ημέρα αυτή η Επιτροπή παροδία που έστησε το κόμμα σας έριξε την αυλαία, γιατί βεβαίως δεν θέλατε να εξεταστούν μάρτυρες που είχαν να πούν ουσιαστικά πράγματα και να διαφωτίσουν την υπόθεση, ούτε θέλατε να ληφθεί η δικογραφία από την εισαγγελία της Λάρισας. Στήσατε μία επιτροπή για να ρίξετε στάχτη στα μάτια, έχοντας εξ αρχής σχεδιάσει να μην δεχτείτε να εξεταστεί κανένας άλλος μάρτυρας πλην εκείνων που θεωρούσατε ότι σας παρήχαν την αναγκαία ασφάλεια με τις μαρτυρίες τους, με τις καταθέσεις τους. Και έρχεστε εδώ να μιλήσετε για τα δικαιώματα των θυμάτων απέναντι σε αυτά των δικαιωματιστών. Δεν μπορεί βέβαια να περάσει από το μυαλό σας ότι πιθανόν οι ίδιοι άνθρωποι που υπερασπίζονται θεμελιώδη δικαιώματα, όπως εκείνο της δίκαιης δίκης, είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που ζητούν και την απόδοση δικαιοσύνης για το έγκλημα στα Τέμπη και είναι στο πλάι των συγγενών των θυμάτων. Δεν μπορείτε, δεν περνάει αυτό από το μυαλό σας, γιατί το μόνο το οποίο έχετε κατά νου είναι η επικοινωνιακή διαχείριση και το κουκούλωμα. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο κάποιοι κακοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ανησυχούν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Είναι κυρίως οι ίδιοι οι πολίτες αυτής της χώρας που ανησυχούν και αγωνιούν για το κράτος δικαίου και για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Είναι οι πολίτες που πλέον δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς. Είναι οι πολίτες που καταφεύγουν στο Ευρωκοινοβούλιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στη χώρα μας. Οι άνθρωποι που εμπιστευθήκαμε τη ζωή και την ευμάρειά μας αποδείχτηκαν δολοφόνοι μας. Ελάτε στη θέση μας. Να έχετε ακούσει τον Υπουργό Μεταφορών από το βήμα της Βουλής να εξυμνεί την άριστη λειτουργία των τρένων μόλις 7 μέρες πριν το έγκλημα και να δείχνει και θυγμένος όταν ερωτάται για την ασφάλειά του. Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο. Η μάνα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι νομίζω σαφής η τακτική της κυβέρνησης και δυστυχώς την πληρώνει όλη η κοινωνία, γιατί η εγκληματικότητα δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιες ρυθμίσεις, γιατί οι συνθήκες που γεννούν το έγκλημα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να χτίζει φυλακές, γιατί η παραβατικότητα παραδίδεται σε ανηλίκους και είναι ένα πραγματικά έντονα ανησυχητικό φαινόμενο, δεν αντιμετωπίζεται με οπισθοδρομικές αυστηροποιήσεις του νόμου για τους ανηλίκους, γιατί η ενδοοικογενειακή βία που επίσης γνωρίζει έξαρση αυτή την εποχή δεν αντιμετωπίζεται με ρυθμίσεις που φτιάχνονται στο πόδι,
γιατί η κορύφωση της ενδοοικογενειακής βίας, οι γυναικοκτονίες, που αποτελούν ντροπή για μια σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα, δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακές φιέστες για τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία, αντιμετωπίζονται με γενναίες πολιτικές αποφάσεις, αντιμετωπίζονται με τη νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Έτσι εμπεδώνεται το αίσθημα δικαιοσύνης και ασφάλειας με μια ουσιαστική αντιγκληματική πολιτική, το ακριβώς δηλαδή αντίθετο από αυτό που κάνετε εσείς με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο και βεβαίως καταψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you.